με μεγάλες ταχύτητες για να προλάβουμε το τερματικό, πριν μας προλάβουν άλλοι. Το τερματικό έχει μεγάλη σημασία για μας. Και ήθελα να πω ότι δεν είναι μόνο για πολιτικούς λόγους, υπάρχουν και τεχνικοί λόγοι. Αυτό που ακούσαμε προηγουμένως, πιστεύουμε ότι έχουμε στα 6 τεμάχια ίσως και μέχρι 40 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικό αέριο. Αυτό είναι αρκετό για να δικαιολογήσει το γερμανικό και από οικονομικής και τεχνικής πλευράς. Για εξαγωγή του φυσικού αερίου, όλου αυτού του φυσικού αερίου με αγωγούς δεν μπορεί να γίνει. Θα θέλουμε πολλούς αγωγούς για να πάνε είτε στην Τουρκία είτε στην Ευρώπη. Η καλύτερη λύση, η σωστή λύση είναι αυτό. Υπάρχει πολλή πίεση σε εμάς αυτή τη στιγμή από άλλους. Για παράδειγμα, από τον European Commissioner της Ενέργειας, τον Oettinger, που προτιμά να στείλουν φυσικό αέριο στην Τουρκία για να υποστηρίξουμε τον Ναπούκο, τον αγωγό Ναπούκο. Μας πιέζουν δηλαδή προς αυτήν την κατεύθυνση. Τα λένε αυτά και πιέζουν, τα λένε και άλλοι. Είχε μπει και κάποιος Αμερικάνος, κάποιος που λέγεται Μπράιζα, σε ένα συνέδριο τώρα τελευταία. Λένε συνέχεια ότι για μας η καλύτερη λύση είναι να το στείλουμε στην Τουρκία. Αυτό το βασίζουν μόνο στην Αφροδίτη. Η Αφροδίτη έχει μόνο 7 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια. Έχουμε ίσως 5 με 6 φορές σαν αυτό. Αν ένας αγωγός πήγαινε από την Αφροδίτη, θα θέλουμε 5 με 6 αγωγούς. Δεν γίνεται. Άρα τα 40 τρισεκατομμύρια που έχουμε περίπου σε 5-6 οικόπεδα κάνουν βιώσιμο αυτό τον αγωγό. Υπάρχουν όχι μελέτες, αγωγό, το τερματικό. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι το τερματικό θα είναι βιώσιμο με αυτά τα 40.000 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου. Τις μελέτες, μόλις τώρα και τις σωστές μελέτες, θα τις αρχίσουμε τώρα. Μάλιστα. Όπως ξέρετε, η Κρατίκα άρχισε δουλειά τον Ιανουάριο. Πάμε τώρα για συμβούλους, για τεχνικούς, οικονομικούς και νομικούς. Αυτές οι μελέτες θα γίνουν πολύ σύντομα. Αυτά τα ξέρω από πείρα δική μας, από πείρα από άλλα έργα και από απλή αριθμητική. Δεν είναι πιθανό, δεν είναι εύκολο να κάνεις εξαγωγούς να πηγαίνουν από εδώ στην Ευρώπη. Άρα δηλαδή μετά το κλείσιμο του μνημονίου θα πρέπει να τρέξουμε αυτό το θέμα του τερματικού. Πρέπει να τρέξουμε. Δεν πρέπει να υπάρξει άλλη καθυστέρηση. Υπάρχουν κίνδυνοι, όπως είπα, υπάρχουν κίνδυνοι από πίεση από άλλους, υπάρχουν κίνδυνοι από θέμα τι θα κάνουν οι εταιρείες αυτές που έρχονται στην Κύπρο. Για παράδειγμα, η Total και η Eni. Είχαμε συναντήσεις, όπως σας είχε πει χτες ο κ. Κασίνης. Ακριβώς. Είχαμε καλές συναντήσεις, πολύ επικοδημητικές συναντήσεις στην Ιταλία. Και είναι πρόθυμοι να ξεκινήσουν το 2014. Θα αρχίσουν από τώρα τις σεισμικές έρευνες. Οι γεωτρήσεις θα γίνουν κάποιες αργότερα. Ίσως αρχές του 2015, μπορεί και ίσως το τέλος του 2014. Μάλλον αρχές του 2015. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι και οι δύο εταιρείες, και η Total και η Eni, ταυτόχρονα έχουν μεγάλα κοιτάσματα στην Ανατολική Αφρική, στη Μοζαμβίκη. Αν εμείς καθυστερήσουμε, θα πάνε να κάνουν εκείνα και να μην κάνουν τα δικά μας. Η Νόπολ. Σύντομα θα πάρει. Τώρα υπάρχει μια κυβέρνηση στο Ισραήλ. Σύντομα ίσως πάρουν άδεια να εξεγάγουν το φυσικό αέριο του Λεβιάθαν. Αν εμείς καθυστερούμε, θα βάλουν τα λεφτά τους εκεί και όχι εδώ. Υπάρχουν κίνδυνοι. Πρέπει να προχωρήσουμε. Όλα αυτά τα έχετε μεταφέρει, φαντάζομαι, και στο νέο Υπουργείο Εμπορίου. Βεβαίως. Ξέρει τις ανησυχίες σας και ξέρει ότι πρέπει να τρέξουμε. Τις ξέρει και ο Υπουργός, τις πιστεύω και ξέρει και η κυβέρνηση. Εγώ πιστεύω ότι τώρα που το δύσκολο για μας είναι το θέμα του μνημονίου, όπως ξέρετε. Διότι ο πρόεδρος και η ομάδα του είναι συγκεντρωμένοι σε αυτό το θέμα. Ακριβώς. Είναι πιο σκληρή μάχη τώρα σε εξέλιξη. Ακριβώς. Μόλις αυτό ξεκαθαρίσει, πιστεύω ότι και ο Υπουργός και ο πρόεδρος θα δώσουν μεγάλη σημασία στο θέμα του φυσικού αερίου. Και χρειάζεται και συμπαράσταση της Βουλής. Και αυτή θα έρθει, πιστεύω. Όλα προχωρούν, όλα πιστεύω θα προχωρήσουν κανονικά. Πιστεύω ότι σε 2-3 εβδομάδες θα μπούμε σε μια καλή γραμμή να προχωρήσουμε αυτό το θέμα για την Κύπρο. Είναι για μας καυτό θέμα. Εμείς στην Κρεντίκ ξέρουμε τι χρειάζεται να γίνει. Έχουμε κάνει τις δικές μας εισηγήσεις. Ξέρω ότι ο κύριος Υπουργός τις μελετά σοβαρά. Και θα είμαστε σε θέση μόλις ξεκαθαρίσει το θέμα του μνημονίου. Να τρέξουμε με την Κρεντίκ. Και είναι θετικές και ενδείξεις από ό,τι φαίνεται και για ύπαρξη πετρελαίου στην ΑΟΣ. Είναι πιθανές, όχι θετικές, ακόμα δεν έχουμε καμιά ένδειξη ακόμα. Κρατάμε από το πιο αισιόδοξο εμείς. Αλλά είμαστε αισιόδοξοι. Αυτό που έχει σημασία για μας τώρα είναι το θέμα του φυσικού αερίου. Αυτό είναι το επίγον θέμα, το θέμα του τερματικού. Όπως είχα πει προηγουμένως, αν τα κάνουμε όλα αυτά, θα μπορούμε να εξαγάγουμε στην Ευρώπη μέχρι το 2025.
τα 50% των επιπρόσθετων αναγκών φυσικού αερίου της Ευρώπης. Μέχρι το 20. Μέχρι το 2025. Μάλιστα. Αυτό θα βάλει την Κύπρο στο χάρτη της Ευρώπης, όχι μόνο από πλευράς ενέργειας και από πολιτική πλευρά. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και αν καταφέρουμε και πείσουμε για το Ισραήλ να έρθει στην Κύπρο, διότι και αυτοί δεν έχουν μεγάλες επιλογές. Έχουν πρώην αλλοσύλλου στην Τουρκία. Μάλιστα. Αλλά είναι καλύτερα να έρθουν εδώ. Τότε μας βάζει σαν Κύπρος σε πολύ δυνατή θέση. Άρα περιμένουμε τους σωστούς χειρισμούς για να γίνουν όλα αυτά που λέτε πράξη. Αυτό ευχαριστώ, κύριε.